Ωρε αγωνία επικρατούν στο νοσοκομείο του Βόλου ύστερα από τη μεταφορά στο νοσηλευτικό ίδρυμα μια 38χρονη γυναίκα, η οποία διανύει τον πέμπτο μήνα τη εγκυμοσύνη τη. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, η γυναίκα ήταν ανεμβολίαστη και νόσησε από COVID-19, με συνέπεια να δημιουργηθούν επιπλοκέ στην υγεία τη και να κρυθεί αναγκαία γέννο ηλία τη στο Αχυλοπούλιο από το γιατρό τη. Η 38χρονη βρίσκεται στην κλινική COVID και οι γιατροί του νοσοκομείου κάνουν προσπάθειε προκειμένου να μην χρειαστεί να αν η κατάσταση της υγείας της επιδεινωθεί. Βλέπουμε καθημερινά τέτοια παραδείγματα τα οποία είναι τραγικά. Οι η... εγκυμονούς αυτή είναι σε μια πολύ βαριά κατάσταση και είναι... είναι, σε μια κρίσιμη κατάσταση και τα πράγματα είναι δύσκολα. Υποστηρίζεται, έχει μηχανική υποστήριξη, όχι διασυνωμένη, αλλά είναι στο πρώτο όροφο, υποβοηθήμενη μηχανικά, αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε ε, να ξεπεράσει τις δυσκολίες ε, και να πάνε όλα καλά, αλλά παραμένει δύσκολο. Ξέρετε αν το έμβρε είναι καλά. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, σίγουρα και αυτό όσο είναι σε αυτή την κατάσταση, μπορεί σίγουρα και αυτό ε, ναι, μπορεί να επηρεαστεί. Την ίδια ώρα η Μαγνησία μετράει τις τελευταίες ώρες 265 νέες μολύνσεις COVID-19. Σημειώθηκε όμω και ένα θάνατο από κορονοϊό τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τετάρτη στο νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για μια 60χρονη γυναίκα, η οποία ήταν διασωλυνωμένη στη μονάδα αρνητική πίεση. Η άτυχη γυναίκα ήταν ενεμβολιαστή και τι τελευταίε ημέρε η κατάσταση τη υγεία τη επιδεινώθηκε. Παράλληλα, μικρή μείωση παρουσιάζουν τα κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία τη Μαγνησία. Ειδικότερα σήμερα εντοπίστηκαν 43 νέε νεμολύνσει. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 11 κρούσματα, εκ των οποίων το ένα φορά εκπαιδευτικό, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 32 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία αφορούν εκπαιδευτικούς.